Τα φετινά βραβεία του 1ου Παγκρήτου Διαγωνισμού Τυποποιημένου Ελαιολάδου ταξίδεψαν σε όλη την Κρήτη, καθώς οι τυποποιητές που διακρίθηκαν αποτυπώνουν συνολικότερα σε επίπεδο περιφέρειας και όχι μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές την υπεροχή του κριτικού προϊόντος και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτό έχει. Η ανάδειξη των οργανωληπτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου της Κρήτης, η βελτίωση της τεχνογνωσίας με διάφορες εκπαιδεύσεις που ακολουθούν στη συνέχεια για τους τυποποιητές μας, η προβολή και η ανάδειξη του κριτικού ελαιολάδου στην Κρήτη, στην διεθνή αγορά και στην παγκόσμια αγορά. Βάζουμε τους παραγωγούς τυποποιητές σε ένα υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους με στόχο τη διάκριση, προσπαθώντας να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ώστε να πάρουν ένα βραβείο, μια διάκριση ώστε να πετύχουν να προωθήσουν καλύτερα τα προϊόντα τους. Η ποιότητα των ελαιολάδων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και στις τρεις κατηγορίες: συμβατικής καλλιέργειας, βιολογικής και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ήταν καλύτερη από ποτέ, ενώ οι συμμετέχοντες των τυποποιητών ξεπέρασαν σε πλήθος το 90 περίπου της 100 του συνόλου τους, ενισχύοντας, όπως επισημάνθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, ότι αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεσμό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε πάρα πολύ υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα και αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί τυποποιητές μας με πολύ μεράκι και πολλή δουλειά προσπαθούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πολύ καλύτερα λάδια πραγματικά έχουμε φέτος, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι πραγματικά γιατί φανταστείτε ότι έχουν πάρει μέρος το 99% των ετικετών της Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι ο θεσμός είναι σημαντικός για τους τυποποιητές, ότι στηρίζουν αυτό το θεσμό γιατί πιστεύουν ότι μέσα από αυτό πραγματικά αποτελεί ένα διαβατήριο για την ίδια την επιχείρησή τους και νομίζω ότι έχει και πολύ καλά αποτελέσματα φέτος. Πάντως εκείνο που επισημάνθηκε ήταν ο σκοπός μέσα από τη διοργάνωση που δεν είναι άλλος από το να αναπτυχθούν ωφέλη αλλά και να επιτευχθεί η αλλαγή της νοοτροπίας και ο θησαυρός του νησιού να εξασφαλίσει την υπεραξία που του αξίζει μόνο μέσα από τυποποιημένο ελαιόλαδο για τις εξαγωγές προς τις αγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Προσπαθούμε να προτρέψουμε τους παραγωγούς μας, τους τυποποιητές μας, να τυποποιούν το προϊόν και όχι να φεύγει σήμα. Διότι ένα τυποποιημένο προϊόν είναι αυτό που θα δώσει μια διαχρονική υπεραξία και όχι μια πρόσχερη υπεραξία στο προϊόν, όπου από αυτήν την υπεραξία θα πάρει και ο παραγωγός και ο μεταποιητής και εν τέλει ο καταναλωτής θα έχει ένα πολύ ποιοτικό προϊόν.